Δύο χρόνια δράσης και εκδηλώσεις πολιτικής, πολιτισμού και ελληνικής γιορτάζει το Στέκι Καρτελέν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2014 για να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης ανθρώπων, συζήτησης, δράσεων, διασκέδασης αλλά και δημιουργίας μακριά από τα κυρίαρχα πρότυπα. Το Στέκι Καρτελέν θα κλείσει δύο χρόνια την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 του μήνα, όπου θα πραγματοποιήσουμε και μια εκδήλωση για όλους τους φίλους του Καρτελέν που έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα δύο χρόνια. Δύο χρόνια Στέκι Καρτελέν λοιπόν, δύο χρόνια αλληλεγγύη. Το Στέκι και στο κομμάτι του πολιτισμού και στο κομμάτι της πολιτικής με διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, αλλά και κυρίως στο κομμάτι της αλληλεγγύης, έχει καταφέρει να σηκώσει κάποια πράγματα στην πόλη της Ξάνθης. Αυτό το οποίο κάνει και εμάς περήφανος και είναι ένα πράγμα έμπρακτης αλληλεγγύης είναι το αλληλέγγυο φροντιστήριο για μαθητές κατά βάση ηλικίου, το οποίο τρέχει εδώ και δύο χρόνια και φέτος έχει μεγάλη συμμετοχή. Πάνω από 80 με 90 μαθητές συμμετέχουν στο κοινωνικό φροντιστήριο και μπορούμε να πούμε ότι όσο η κρίση βαθαίνει και η οικονομική αλλά και η πολιτική κρίση, όλο και περισσότερος κόσμος έχει την ανάγκη και να έρθει σε ένα κοινωνικό φροντιστήριο το οποίο δεν βάζει ανταλλάγματα αλλά βάζει στην έμπρακτη αλληλεγγύη κάτω. Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος και νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε έχουν πάρει πτυχίο, είτε φοιτητές εδώ στην πόλη, αδιόριστοι, εκπαιδευτικοί, αλλά ακόμα και από την ίδια την ΕΛΜΕ, καθηγητές συμμετέχουν στο αλληλέγγυο φροντιστήριο. Το Στέκι Καρτελέν δύο χρόνια έχει σηκώσει ό,τι μικρούς και μεγάλους αγώνες υπήρξαν, είτε από το κλείσιμο της ΕΡΤ και τη δημοκρατία που είχε γίνει, είτε άλλες εκδηλώσεις όπως για τις σκουριές της Χαλκιδικής και για αυτή την παράνομη εξόρυξη που προσπαθεί να γίνει εκεί πέρα, είτε το κομμάτι του προσφυγικού και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπου προσπαθούμε να δώσουμε μια βοήθεια και στους πρόσφυγες που φτάνουν Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και ένα πολιτικό μήνυμα ότι όσο αυτή η σύραξη στη Μέση Ανατολή διαρκεί και όσοι τη στηρίζουν αυτή τη σύραξη, όλο και περισσότεροι πρόσφυγες θα υπάρχουν και όλο και προφανώς και η ακροδεξιά θα προσπαθεί να βρίσκει έδαφος για να αναπτύξει ρατσιστικές απόψεις και ιδέες. Εμείς αυτό το διάστημα για τα δύο χρόνια Καρτελέν έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια με σύνθημα «Δύο χρόνια Καρτελέν, ρίχνουμε τους πόρους της αλληλεγγύης». Θα προχωρήσουμε σε κάποιες εκδηλώσεις, κυρίως στο κομμάτι του πολιτισμού και της τέχνης. Την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει μια εκδήλωση από την ομάδα φωτογραφίας του Στεκιού για μια βιβλιοπαρουσίαση από έναν φωτογράφο. Θα ακολουθήσει και στη συνέχεια και άλλη εκδήλωση. Θα βγει και αναλυτικό πρόγραμμα με τις δράσεις του Καρτελέν και προφανώς και στα καρναβάλια που το Στέκι κλείνει και τα δύο χρόνια, το Στέκι θα είναι ανοιχτό για τον οποιονδήποτε να περάσει, είτε να συνεισφέρει στο Στέκι, είτε να δει το χώρο, είτε να μπορέσει από τη δανειστική βιβλιοθήκη που έχουμε ή οπωσδήποτε αλλιώς θέλει να βοηθήσει το ίδιο το Στέκι στην καμπάνια για τους πρόσφυγες. Το Καρτελέν είναι ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι που σπάει τον πάγο για να βρει τον ήλιο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ζήσει. Το Καρτελέν συμβολίζει τους απανταχού καταπιεσμένους, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά να σπάσουν το φράγμα του φόβου και της σιωπής. Εμείς είμαστε, όπως λένε οι άνθρωποι που το δημιούργησαν, που ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και καταγωγής, θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο από εμάς για εμάς, έναν κόσμο που θα χωράνε οι ανάγκες και τα όνειρά μας.